George from London, Greek Radio. London Greek Radio. Αυτός είμαι. Τι κάνεις, παιδί μου, καλά. Έχεις δει το επίσημο DVD? Το έχω δει, ναι, το έχω δει. Ναι, είσαι παντού και στο τέλος ο Ουκρανός έχει καταλάβει. And of course, in the end, George from London Greek Radio. Καταρχάς, συγχαρητήρια για το Σάββατο. Εγώ ανατρίχιασα όταν το είδα. Εγώ το είδα το σπίτι, δυστυχώς, δεν ήμουν πάνω. Και έπαθα, δηλαδή τρελάθηκα. Ήσουν πάρα πολύ καλή και μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρθες και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Για πες μου, πώς ήταν η βραδιά, γενικά το συνέστημα και ότι ξανανέβηκες στη σκηνή με το ίδιο τραγούδι, πώς ήσασταν και διαγωνιζόσουν ανάμεσα, ξέρεις, σε Άμπα, Τζόνι Λόγκαν, πώς ήταν? Κοίτα, το είχα πει και πριν, ότι πριν να φύγω, ότι δεν είχα άγχος. Εκεί που ήμουν δημιουργήθηκε ένα μικρό άγχος, δημιουργήθηκε ένα. Αλλά από την άλλη ένιωθα, ξέρεις, και καλύτερα την ώρα που τραγουδούσα, γιατί από την άποψη ότι είχα ήδη νικήσει μια φορά, ναι, να το πω έτσι. Ναι. Είχα ήδη νικήσει μια φορά, πιστεύω ότι βγήκε πιο πολύ άνεση. Αλλά σίγουρα μετά υπήρχε μεγάλο άγχος, γιατί όταν περάσαμε και στην πεντάδα, ξέρεις, πάντα υπάρχει και μια ελπίδα, ναι, να το πω έτσι. Μπήκαμε και μετά έλεγα, δεν το πιστεύω. Το είδαμε αυτό, το είδαμε. Γιατί, εντάξει, ήταν τα τραγούδια, αυτά είναι θρύλοι μέσα στη Eurovision. Όλα που διαγωνίστηκαν. Και νομίζω ότι χάρη και όλη η Ελλάδα. Μας έκανες υπερήφανος. Σίγουρα, μας έκανες πάρα πολύ υπερήφανος. Εγώ δηλαδή το χάρηκα τόσο πολύ. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή θα δούμε πολλά καλά πράγματα και στο μέλλον. Και αυτό είμαι σίγουρος. Όλα με το καλό. Πες μου λίγο, το νέο σου CD single που από ό,τι ξέρω θα κυκλοφορείται, Mambo, κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Ναι. Είναι 4 τραγούδια, ή μάλλον το πω 5, γιατί το Mambo είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ωραία. Είναι μια τουρκική διασκευή. Αχα, αυτό είναι είδηση, δεν το ξέραμε αυτό. Ναι, μετά έχει γράψει τραγούδι ο Ευρυπίδης Νικολαίδης σε στίχους την Ελένη Γιανατσούλια. Γιανατσούλια, ναι. Πήραμε τώρα, έχω γραφήσει πάρα πολλά τραγούδια. Ποιο το τέταρτο, για να δω. Το καλύτερο κιόλας. Του Τόνι Μαυρίδη. Α, του Τόνι το Μαυρίδη. Του Τόνι με στίχους στη Ναταλία Γερμανού. Α, φοβερό team. Για πες μου, στην Αθήνα πού εμφανίζεσαι και μέχρι πότε θα είσαι εκεί? Ξεκινάμε 4 Νοέμβρη στο Φίδε. Ωραία. Με τον Γιώργο Τσαλή και τον Χρήστο Πάζη. Πολύ ωραία. Που φαντάζεσαι τώρα, για να λέω Γιώργο Τσαλίκη και Χρήστο Πάζη, είναι ένα σχήμα που περιλαμβάνει τα πάντα. Ναι. Από λαϊκά τα πάντα. Και στη Θεσσαλονίκη θα μας έρθεις καθόλου, γιατί τις αποθυμήσαμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να έρθεις. Πρέπει. Και κάποια στιγμή. Με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω. Σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Βεβαίως, αλλά θέλω να ξέρει κάτι. Θεσσαλονίκη, ότι κάθε φορά που έχω 2 μέρες άδεια πάνω στη Θεσσαλονίκη πάω. Το ξέρω, το ξέρω. Για πες μου, ξέρω ότι στο εξωτερικό κυκλοφόρησε και το The Light in Our Soul σαν CD single. Ναι. Βγήκε μόνο στη Σουηδία ή και σε άλλες χώρες? Για να πω την αλήθεια, δεν είμαι πλήρες ενημερωμένη, αλλά σίγουρα σε όλη τη Σκανδιναβία. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα ακόμα δεν έχω ρωτήσει. Γιατί τρέχω πάρα πολύ. Φαντάζομαι. Εγώ θέλω να σου στείλω την αγάπη μου και την αγάπη μας όλων από εδώ, από την εκπομπή και από την πόλη, και περιμένουμε σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Και εγώ στέλνω πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά και περιμένουμε το νέο σύγκλι για να το μεταδώσουμε κιόλας. Και μην ξεχάσω τα ιδιαίτερα φυλάκια που είναι στο Ριζόπουλο. Ναι, ναι. Ξέρει αυτός γιατί. Ωραία. Να είσαι καλά, Έλση. Πολλά φιλιά. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Φιλιά.